Σήμερα αποφασίσαμε με την παραγωγή της εκπομπής, μετά από έναν μικρό κύκλο μηνυμάτων που έχουμε κάνει, να κάνω την ομολογία μου. Να σας πω πώς και εγώ γνώρισα τον Χριστό και για ποιο λόγο τα κάνουμε αυτά τα μηνύματα. Γιατί διαρκώς σας μιλάω το Ευαγγέλιο. Γιατί πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίσετε τι γνώρισα, τι έζησα, τι είδα και γι' αυτό το λόγο σας μιλάω εγώ για το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω λέγοντας κάποια πράγματα από τη ζωή μου. Να γνωρίσετε και να καταλάβετε για μένα. Εγώ ξεκίνησα τη ζωή μου, θα έλεγα, γύρω στα 15-16 ετών, όταν έπιασα δουλειά και ξεκίνησα να εργάζομαι σε ένα ζαχαροπλαστείο. Λοιπόν, ήμουνα πολύ μικρός βέβαια, αλλά οι ανάγκες με κάνανε να ξεκινήσω για να δουλεύω σε καθημερινή βάση, 8ωρο κανονικό σε ένα ζαχαροπλαστείο σερβιτόρος. Εκεί λοιπόν γνώρισα την πρώτη μου σύζυγο, παντρεύτηκα, έκανα ένα παιδάκι, μετά χώρισα, γνώρισα άλλη σύζυγο, ξαναπαντρεύτηκα και κάποια στιγμή με τα προβλήματα τα οποία δημιουργηθήκαν στη ζωή μου, γιατί ζούσα μια ζωή, θα έλεγα, στη σάρκα, δηλαδή μια ζωή που ήθελα να ευχαριστήσω τον εαυτό μου, ενώ είχα οικογένεια, είχα παιδί, παράλληλα ήθελα να κάνω και αυτά που με ευχαριστούν, αυτά που ήθελα να ζήσω την ασωτεία, να γνωρίσω τον κόσμο μέσα από την αμαρτία και τα πάντα. Καζίνο, γυναίκες, ξενύχτια, μπαρ, μπουζούκια, οτιδήποτε. Παράλληλα με τη δουλειά μου, εργαζόμουν σε δύο δουλειές πρωί βράδυ, είχα την οικογένειά μου, αλλά παράλληλα έκανα και τη ζωή μου. Έτσι λοιπόν με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιούργησα, κάποια στιγμή ξεκίνησα τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά βέβαια δεν ήταν κάτι, τα ναρκωτικά δεν είναι κάτι τα οποία ξεκινάς κάποια στιγμή και λες σήμερα, ξυπνάς ένα πρωί και λες σήμερα θα ξεκινήσω να παίρνω ναρκωτικά, αλλά τι, μπορείς να ξεκινήσεις καπνίζοντας ένα χασίσι και μετά κάποια στιγμή θα δοκιμάσεις και κοκαίνη, θα δοκιμάσεις και χάπια ή τέλος πάντων αναλόγως πώς θα το φέρει η περίσταση. Εγώ ξεκίνησα από το τσιγάρο και μετά κάποια στιγμή δοκίμασα την κοκαίνη. Όταν ήρθαν τα προβλήματα λοιπόν, μπήκα στην κοκαίνη βαθιά, με αποτέλεσμα να εξαρτηθώ. Αυτό έγινε σε μεγάλη ηλικία θα έλεγα. Γύρω στα 30, ήμουνα 30 ετών όταν ξεκίνησα κανονικά να κάνω χρήση της κοκαίνης. Ενώ είχα δοκιμάσει κάποια στιγμή, όταν τα προβλήματα της ζωής με φέρανε σε αδιέξοδο, άρχισα να παίρνω κανονικά για να μπορώ να ξεφύγω από τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, χωρίς να το καταλάβω, μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα εθίστηκα στα ναρκωτικά με αποτέλεσμα να χάσω ό,τι πολύτιμο είχα. Ξεκινώντας από τη δουλειά μου, έχασα τη μία τη δουλειά, μετά η γυναίκα μου με έδιωξε από το σπίτι, μετά έχασα και τη δεύτερη μου τη δουλειά, μετά αναγκάστηκα να μείνω στον δρόμο, δεν με ήθελε τη μητέρα μου και έζησα 4 ολόκληρους μήνες στο δρόμο. Στο δρόμο τα λέμε, στο δρόμο, στην Ομόνοια, ζητιανεύοντας, μερικές φορές κλέβοντας για να μπορέσω να επιβιώσω και κοιμόμουν σε κάτι ακατοίκητα σπίτια εκεί πέρα που υπάρχουν στα κάτω πατήσια, πήγαινα το βράδυ και κοιμόμουν μόνος μου, φοβόμουν, δεν ήξερα τι να κάνω, είχα απελπιστεί και κάποια στιγμή λοιπόν, ένα πρωί που ξύπνησα σε άθλια κατάσταση, είχα στερητικά από τα ναρκωτικά, δεν είχα χρήματα, δεν είχα ελπίδα, δεν είχα τι να κάνω. Είπα και τώρα τι θα γίνει. Και σήκωσα τα μάτια μου ψηλά και είπα, Κύριε, εγώ αυτή τη ζωή δεν τη θέλω. Εγώ δεν την ξεκίνησα έτσι τη ζωή μου. Όταν την ξεκίνησα είχα μπροστά μου όλη την ευκαιρία να αρπάξω τον κόσμο και να το ζήσω. Δεν τη θέλω εγώ αυτή τη ζωή. Ή πάρτην αυτή τη ζωή ή δώσε μου μια καινούρια. Επειδή ο Θεός είναι πιστός στο λόγο του και λέει ότι όποιος επικαλυφθεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Έτσι έγινε και στη δικιά μου τη ζωή. Χωρίς να ξέρω εγώ σε ποιον Θεό απευθύνομαι εκείνη τη στιγμή, αλλά η προσευχή βγήκε από μέσα μου πραγματικά με δύναμη. Αυτός ο Θεός λοιπόν με πήρε και είχα πάει κάποια στιγμή μετά από αυτό
σε μια εξαδέλφη μου να ζητιανέψω λεφτά και μου λέει: Εξαδέλφη μου, τι θα γίνει, τι θα κάνει. Λέω: Θέλω να πάω, λέει, στην Ισπανία. Γνώριζα για ένα κέντρο το οποίο υπάρχει στην Ισπανία, το Ρέτο, όπου είναι χριστιανικό και βοηθάνε τα παιδιά που έχουν πρόβλημα με ναρκωτικά. Και επέλεξα να πάω εκεί γιατί ήταν μακριά και θα έφευγα από εδώ, από αυτή την κατάσταση. Έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση, χωρίς να ξέρω που πηγαίνω, και πήγα στην Ισπανία, στο Ρέτο, και εκεί λοιπόν για πρώτη φορά στη ζωή μου, στα 37 μου, άρχισα να διαβάζω το Ευαγγέλιο, άρχισα να διαβάζω το Λόγο του Θεού. Εκεί λοιπόν γινόταν καθημερινά διδασκαλία, επάνω στην Αγία Γραφή, και εγώ άρχισα να διαβάζω από μόνος μου, να δω τι λέει η Καινή Διαθήκη, γιατί δεν την είχα διαβάσει ποτέ. Ίσως να είχα διαβάσει κάποια πράγματα που είχαμε κάνει στο σχολείο, είχα να είχα διαβάσει κάποια μικρά κομμάτια στη ζωή μου, αλλά δεν είχα δώσει ποτέ σημασία να καθίσω και να διαβάσω από την αρχή. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω από την αρχή, να δω τι λέει. Όταν άρχισα λοιπόν να διαβάζω, άρχισα να βλέπω ότι η ζωή μου έφτασε εκεί πέρα που έφτασε, γιατί ήταν ενάντια σε αυτό που ο Θεός θέλει. Και άρχισα να ζητάω συγγνώμη. Θυμάμαι ότι ξυπνούσα τα βράδια, διάβαζα πριν κοιμηθώ, και μετά μέσα στη νύχτα ξυπνούσα, πήγαινα στην τουαλέτα και μου ερχόντουσαν στο μυαλό σκέψεις και πράγματα τα οποία είχα κάνει πολλά χρόνια πριν. Και έλεγα: Πω πω, έχω κάνει και αυτό, ε. Και ζητούσα συγγνώμη. Και μετά άλλο βράδυ: Πω πω, έχω κάνει και αυτό, ε. Και ζητούσα συγγνώμη. Αυτό κράτησε γύρω στους 5-6 μήνες. Έτσι μου ερχόντουσαν στο μυαλό συνέχεια πράγματα τα οποία έχω κάνει, τα οποία ήταν ενάντια. Διάβαζα το Λόγο του Θεού και έβλεπα ότι ό,τι είχα κάνει ήταν λάθος απέναντι στο Θεό και ζητούσα συγγνώμη. Μια μέρα λοιπόν πήγαμε σε μια συγκέντρωση, δεν ήξερα που θα φεύγαμε μια Πέμπτη απόγευμα να πηγαίναμε σε ένα άλλο σπίτι που ήταν πιο μακριά, γύρω στα 100 χιλιόμετρα, και μου λέει ο φίλος μου: Άντε, μου λέει, εκμεταλλεύσου. Δεν κατάλαβα εγώ τι μου έλεγε. Εκμεταλλεύσου, να εκμεταλλευτώ τι. Τέλος πάντων, γιατί δεν ήξερα ούτε καν πού θα πηγαίναμε και τι θα κάναμε στην εκδρομή. Πήγαμε λοιπόν εκεί στο σπίτι, ήμασταν μαζεμένοι καμιά 100-120 άτομα και άρχισαν να μιλάνε πάλι για το Λόγο του Θεού. Άρχισαν να μιλάνε για το Ευαγγέλιο, για αυτό που έκανε ο Χριστός για τον καθένα μας ξεχωριστά. Εκεί λοιπόν, μια ώρα της προσευχής, ένιωσα πολύ έντονα την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά μου, έκλαψα και ένιωσα ότι έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Και μόλις άνοιξα τα μάτια μου, λέω: Τι έγινε? Κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι ο Θεός συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Λέω: Έλαβα τη συγχώρεση. Ένιωσα ότι όλα αυτά τα οποία διαβάζω μέσα στη γραφή είναι πραγματικά αληθινά. Ότι ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού με το αίμα του πλήρωσε για τις αμαρτίες, για τις αμαρτίες τις δικές μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι οι αμαρτίες οι δικές μου ήταν όλες συγχωρεμένες. Και είχα μια τόσο μεγάλη χαρά μέσα στην καρδιά μου που ακόμα καλά δεν ήξερα να μιλάω ισπανικά. Μόλις τελείωσε όλο αυτό, βγήκα έξω και ήθελα να πω στα παιδιά ότι ο Θεός μου συγχώρεσε τις αμαρτίες. Ένιωσα, κατάλαβα ότι ο Χριστός πλήρωσε και για μένα. Εκείνη λοιπόν είναι η στιγμή η οποία άλλαξε ο Χριστός πραγματικά τη ζωή μου. Όταν λοιπόν πέρασε κάποιος καιρός, κάθισα άλλον ένα χρόνο, γιατί έκατσα γύρω στους 15 μήνες στην Ισπανία. Όταν γύρισα λοιπόν, όταν πήρα τηλέφωνο στην Ελλάδα να πω ότι θα γυρίσω στους γονείς μου, στη μητέρα μου και στη γυναίκα μου, λέει η γυναίκα μου, εγώ λέει, πήρε τα πράγματα τα δικά μου και τα πήγε στη μητέρα μου και της λέει: Εγώ δεν θέλω να είμαστε μαζί, πέστε του ότι δεν θέλω να είμαστε μαζί μετά από αυτά που μου έχει κάνει. Και ήταν φυσιολογικό, γιατί της είχα κάνει πολλά. Όταν γύρισα λοιπόν, πήγα και τη βρήκα και της είπα: Κοίταξε να δεις, εμένα η ζωή μου έχει αλλάξει τώρα, πραγματικά όμως αυτή τη φορά. Αλλά επειδή πολλές φορές στο παρελθόν σου είπα ότι η ζωή μου έχει αλλάξει, θα ήθελα αυτή τη φορά, εφόσον μέχρι τώρα δεν έχεις κάνει κάτι, θα ήθελα να περιμένεις να δεις αν πραγματικά αυτή η αλλαγή είναι πραγματική στη ζωή μου και δεν είναι ψεύτικη όπως τις άλλες φορές. Πράγματι
Η γυναίκα μου δεν είχε σκοπό να κάνει κάτι. Και έτσι έδωσε λιγάκι, μου έδωσε λιγάκι χρόνο ακόμα να, για να δει αν η αλλαγή ήταν πραγματική. Και έτσι τελικά, μετά από καιρό, κατάλαβε ότι η αλλαγή μου ήταν πραγματική. Άρχισε να έρχεται στην εκκλησία μαζί μου. Της έδωσε μια Αγία Γραφή να αρχίσει να διαβάζει και εκείνη το Λόγο του Θεού μαζί μου. Άρχισε να έρχεται σε μια συμμελέτη, άρχισε να έρχεται στην εκκλησία και τελικά δέχτηκε και εμένα, αλλά δέχτηκε και το Χριστό στη ζωή της. Και τώρα είμαστε μαζί και πορευόμαστε μαζί εν Χριστώ Ιησού, διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, καθένας ξεχωριστά, αλλά υμνώντας και δοξάζοντας το Θεό, γιατί άλλαξε τη ζωή μας πραγματικά. Και πραγματικά ήθελα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας, γιατί νομίζω ότι θα ήταν σωστό να ξέρετε ποιος είμαι εγώ, αυτός που σας μιλάει για το Ευαγγέλιο, και τι έχω να κερδίσω. Εγώ δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Εγώ ό,τι ήταν να κερδίσω, το κέρδισα από τον Χριστό. Ο Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες μου. Πλήρωσε και για τις αμαρτίες της γυναίκας μου. Και τώρα σας λέω και σας προτρέπω, διαβάστε το Ευαγγέλιο. Διαβάστε την Αγία Γραφή, διαβάστε την Καινή Διαθήκη και ζητήστε από το Θεό, ζητήστε από το Χριστό να γίνει και δικό σας Κύριος και Σωτήρας και να δείτε πόσο πραγματικά θα αλλάξει η ζωή σας. Θα κλείσω λοιπόν με ένα εδάφιο από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το 19ο κεφάλαιο, το 10ο εδάφιο. Είναι το εδάφιο το οποίο τη στιγμή που πίστεψα, όταν γυρίσαμε από εκεί πέρα που είχαμε πάει, άνοιξα τη γραφή και το διάβασα και λέω, αυτό το εδάφιο πραγματικά το γράφει για μένα. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Είναι το εδάφιο που είναι αποκλειστικά γραμμένο για μένα, γιατί εγώ ήμουν χαμένος. Εγώ πραγματικά ζούσα μια ζωή μακριά από το Θεό και έτοιμος να πεθάνω. Όμως ο Θεός με έψαξε και με βρήκε και με έσωσε. Στο Χριστό βρες τον αληθινό σου φίλο. Βρες την ειρήνη δίπλα στο Χριστό. Βρες τη χαρά σου κοντά στο Χριστό. Αντίκρισε τη ζωή με το Χριστό.